Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Δύο είναι τα πολύ σημαντικά θέματα που χρήζουν άμεση διευθέτηση από τις ελληνικές τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια και η διενέργεια των stress test, η οποία αναμένεται στις αρχές του νέου έτους. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέτα. Πραγματικά είναι δύο μεγάλα κάθια που έχουν μπροστά τους ελληνικές τράπεζες, με το πρώτο να είναι άμεσα συσχετιζόμενο με το δεύτερο. Τα κόκκινα δάνεια δηλαδή είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή των τραπεζών αλλά και των εποπτικών αρχών. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που είναι σε κόκκινα δάνεια. Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία διαχείρισης πώλησης τους έχει καθυστερήσει αρκετά. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και ταυτόχρονα στο κομμάτι των επιχειρηματικών δανείων οι αναδιαρθρώσεις έχουν γίνει. Είναι πολύ λίγες συγκριτικά με αυτό που περίμεναν και θα θέλανε οι τράπεζες και που έχουν υποσχεθεί κιόλας οι τράπεζες στα σχέδια ανακεφαλοποίησης τους. Οπότε αυτό είναι ένας πονοκέφαλος και γι' αυτό, αν θέλεις, ασκούνται και πιέσεις μέσω των stress test προς τις διοικήσεις προκειμένου να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Ποιο είναι το ζητούμενο? Θα πρέπει από τη μία να ξεκαθαρίσουν τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών για να ξέρουν κάποια στιγμή και οι μέτοχοι αλλά και γενικότερα και οι υποπτικές αρχές πόσα είναι τα καλά δάνεια, πόσα είναι τα κόκκινα, πόσα από τα κόκκινα έχουν πουληθεί σε funds και τι συμβαίνει με αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την διαθέσιμη πλέον ρευστότητα των τραπεζών, καθώς από τη στιγμή που θα πρέπει να πάρουν τις προβλέψεις ή έχουν πάρει συγκεκριμένες προβλέψεις για τα κόκκινα δάνεια, εφόσον πουλήσουν ένα κομμάτι του χαρτοφυλακίου τους, θα πάρουν κάποια χρήματα με σκοπό να τα διαθέσουν στην αγορά. Οπότε σε αυτό το κομμάτι αναμένουμε κινητικότητα μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει μείνει και πάρα πολύ καιρός, αλλά σίγουρα έχουμε το κομμάτι των κινήτων με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Εκτιμάται ότι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο θα έχουμε αρκετά σπίτια σε πληστηριασμό. Σίγουρα όχι τον αριθμό που υπολογίζαμε την αρχή του έτους, που υπολογίζαμε κάτι ανάμεσα σε 5.000 και 3 με 5.000 σπίτια. Θα είναι πολύ λιγότερο, δεν προλαβαίνουν να βγουν τόσα σπίτια γιατί δεν θέλουν οι τράπεζες να βγάλουν σε δύο μήνες και ασκείται πίεση για τα επιχειρηματικά δάνεια. Τώρα, όσον αφορά τα stress test, πηγαίνουν πιο νωρίς για όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία αυτό, όμως αυτό πιέζει περισσότερο τις ελληνικές τράπεζες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι στο δείγμα των τραπεζών που θα επικοινωνήσει, που θα δώσει στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως προς τους ελέγχους. Και αυτό από τη μία καλύπτει τις ελληνικές τράπεζες, γιατί σε περίπτωση που βγει κάτι περίεργο, αυτό δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμο. Απ' την άλλη, όμως, δημιουργεί και ανησυχία, καθώς για να μην είσαι στο δείγμα σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εκεί. Μένει να δούμε πόσο θα μπορέσουν οι διοικήσεις να κάνουν τις κινήσεις που χρειάζονται άμεσα ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα και βεβαίως πόσο αυστηρή θα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη διενέργεια των τεστ αντοχής. Στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί αρκετά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι ήταν ιδιαίτερα χαλαρή και τράπεζες, όχι ελληνικές αλλά διεθνείς, που πέρασαν τα stress test αντιμετώπισαν προβλήματα κεφαλαϊκής επάρκειας. Μένει να δούμε αν αυτό θα επαναληφθεί και θα είναι κάποια χαλαρά τεστ ή αν στην πραγματικότητα θα είναι πραγματικά αυστηρά με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.